what you said before about how my biggest weakness is not knowing when to give up. That's no weakness. The way I see it, not giving up is the strongest weapon I've got. And there's no way I'm gonna quit before my wish comes true. Do you understand me? Νέο επεισόδιο στο Nestor Bulk Series. Επιτέλους σπίτι, καιρό έχω να ξυπνήσω και να μην πρέπει να φύγω γρήγορα. Σήμερα έχουμε πόδια. Έχω κοιμηθεί αξιοπρεπώς στο σπίτι μου. Πιστεύω θα πάμε. Όχι, πήγα να πω θα πάμε στα 5 plates στο hack squat, αλλά σας περιμένουμε. Θέλουμε λίγο το δρόμο ακόμα γι' αυτό. Έχουμε έτοιμο πρωινό από χθες. Οπότε πάμε να φάμε το γεύμα 1 που είναι έτοιμο. Όλα πάνε ρολόι. Εδώ πέρα έχω το γεύμα 1. Εδώ βασικά το έχω. Αυτό είναι έξτρα. Είναι αυτή η πίτα. Σχετικά μάκρο στην οθόνη όπως πάντα. Τρώμε και μετά αμέσως καθαρίζω λίγο το σπίτι. Θεωρητικά είναι να κάνω edit το podcast για να έχουμε επεισόδιο κάθε Παρασκευή. Γιατί ανεβάσαμε κάποια επεισόδια εκτακτά Τετάρτη και έχουμε χάσει επεισόδια. Άμα δεν μπορέσω, δεν πειράζει. Αν δεν προλάβω. Γιατί πρέπει να πάρουμε και κρέα σήμερα, γιατί έχει τελειώσει τελείως το μοσχάρι. Το οποίο θα μου στείλουν οι γονείς μου από το σπίτι. Έχω καθαρίσει όλο το σπίτι, έχω σφουγγαρίσει, έχω κάνει την πιο τέλεια γενική του κόσμου. Και έχουμε εδώ το γεύμα πριν τη μάχη μας, που έχουμε leg day, το πιο δύσκολο leg day του κόσμου. Ένα πράγμα που μου αρέσει, που δεν ξέρω αν ισχύει, είναι να έχω διαφορετικά είδη carbs. Νιώθω ότι γεμίζω με οποιονδήποτε τρόπο τις αποθήκες carbs και γίνομαι πιο δυνατό στην προπόνηση. Οπότε έχουμε σοκολάτα που έχει λίγα carbs αυτή, γιατί είναι πολλά τα λιπαρά, γιατί είναι 85% κακάο. Ροδάκινο, λίγο κολοκύθι, ρύζι. Παντού έρχονται κάρψ για να φουλάρουν την προπόνηση. Να πω, τρώμε, αράζουμε, ηρεμούμε και πάμε να δώσουμε πόνο στα πόδια. Πετάγομαι λίγο στο μάρκετ για να πάρω κάποια έτσι βασικά πράγματα. Θέλω να πάρω και εξάδες, αλλά δεν θέλω να κουραστώ καθόλου πριν το leg day για να είμαι full έτοιμος. Οπότε θα το σκεφτώ. Να μου πεις τώρα θα κουραστείς για 9 κιλά που θα κουβαλήσεις από εκεί μέχρι εδώ. Είναι αρκετός δρόμος. Κρατάω να τα πάρω μετά την προπόνηση. Sometimes when it's time to close my eyes, I don't ever want to wake up. I'd rather stream in the world of my dreams and face reality that makes up all the stress in my head. I don't know what to do instead, but maybe this way of life just isn't right for me. I try to play it smart, but listening to my heart, I don't know if I can take it. I'm tearing myself apart. I struggle to hold my own. I'm trying to find my way. I'm tired of being alone and feeling so out of place. Got so much that's on my plate, and somehow I'm still starving. Lost in the music, and I can't even find my garment. Sit and reflect on all the people I've met and everything that I've done, and all the bridges I've burned. Όπως έβαλα την εξάδα, είναι πιο κουραστικό. Δηλαδή σίγουρα μπορώ να τα σηκώσω, απλά θέλω να αλλάξει το πίσω και την κούραση με τα πόδια. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές πιο παλιά έχω πάρει μαζί 4 εξάδες. Ένα το κράταγα κάτω όπως τώρα και ένα το κράταγα το έτσι. Either in or you out, and I ain't trying to dip now, but I'm just growing impatient for fate to hand me my turn. Life ain't always what it seems. When you following your dreams. Life ain't always what it seems. When you following your dreams. Late night text to my ex-girl. New inbox. προπόνηση τελείωσε, είχαμε σε όλα progress ξανά. Ένιωθα χάλια πριν μπω σε όλες τις ασκήσεις και σε όλες έκανα καλύτερα νούμερα. Ξέρω τι σημαίνει αυτό, θα το σκεφτούμε αύριο με καθαρό μυαλό. Θα χάξω πάντα δεν έκανα πρόοδο, έκανα πάλι 5 reps με 4 plates. Αλλά νιώθω ότι ήταν πιο καλά από την προηγούμενη φορά και όπως κάπως τα κλείδωσα τις πεντάρες, τα 4 plates. Θα ήθελα να πάω 6 plates πριν να τελειώσει η χρονιά αυτή. Είναι εφικτό πιστεύω. Και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο όσο ανεβαίνει και το βάρος μου. Τώρα τρώμε τα Coco Pops με πρωτεΐνη που είναι στο tupper και πάμε στα κτέλ που μου έχουν στείλει οι γονείς μου νουά, μοσχάρι. Και αν προλάβουμε θα το φτιάξουμε και όλο για να έχουμε τον επόμενο μήνα φάση, αν στείλανε αρκετό. Πού είναι! Δεν υπάρχει το πόσο πεινάω μετά από προπόνηση ποδιών. Είμαι τόση ώρα εδώ, περιμένω αυτό που τα κτέλ. Έκανα κάτι story στο Instagram με την προπόνηση, έτσι μην περάσει η ώρα. Γυρνάω σπίτι να φάω ένα έτσι, σαλάτα, ένα στερεό γεύμα μεγάλο να χορτάσω. Τώρα εδώ βλέπω ότι με αναγκάζει να πάω από ένα σκάτω δρόμο, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε πάρει τα πράγματα και μια καλή ερώτηση που μπορείτε να έχετε είναι μαλάκα φαίνομαι full huge στα ancestor. Δεν μπορούσα να κάνω το check-in μου. Γιατί μου στέλνουν το βιάζα τον Αλμυρό και δεν το βγάζω από Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το παίρνουμε φθηνότερα, αλλά μπορεί να είναι λίγο καλύτερο. Ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρω. Μου στέλνουν και άλλα πράγματα. Έχει και λαχανικά και τέτοια λογικά μέσα. Και ίσως και κάτι που δεν θέλω και το βάλανε. Αλλά και φαίνεται ακραία το χέρι μου. Για να δούμε λοιπόν τι μου στείλανε από το χωριό. Αυτό, τι μπορεί να είναι. Είναι από κουτί από χαλβά. Κακό σημάδι αυτό. Δεν είναι απίθανο να είναι χαλβάς. Αλλά δεν μου αρέσει και πολύ αυτός ο χαλβάς, οπότε απλά είναι. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω είναι αυγά. Α, σίκα, μικρά σίκα, ακραίο. Γιατί είδα σίκα. Αγόρασα σίκα πρόσφατα επειδή τα είδα στα μάτια και τα ζήλεψα. Και δεν ζήτησα σίκα από τους γονείς μου. Ένα μπετόνι. Πρέπει να είναι όλο γεμάτο κρέας, φίλε. Όλο γεμάτο gains. Μυϊκό ιστό. Ναι, μπρο, είναι κρέας. Αλλά με τόσο πάγο που δεν ξεπάγωσε τίποτα. Γιατί έχει πάγο μέσα. Και δεν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι τώρα. Και δεν έχω για αύριο. Για να δούμε. Καλά, σίκα. Θα τρώμε σίκα σε όλο τον μπαρκ. Δεν ξέρω και τι έχουν τα σίκα. Κάποια βιταμίνη έχουν. Ελπίζω να είναι πλούσια σε κάτι καλό. Συνεχίζουμε με ακόμα ένα κουβά. Λογικά είναι το ίδιο setup. Όχι, μπρο. Δεν έχει λαχανικά. Έχει αχλάδια. Κάτι μικρά. Όχι, μυρίζουν ωραία. Αχλάδια. Έχει πυριές μυρίζουν. Ψύχα από αμύγδαλο. Αμύγδαλα είναι. Η μάνα μου τα άλλες της είπα ότι τα τρώω έτσι. Μελιτζάνα, μία μόνο. Κολοκύθια, πυριές και ντομάτες. Full worth. Δικαίω παγωτό. Για να δούμε τι έχει. Fail παγωτό. Σίκα. Γελάω, μπρο. Πάθω σίκα για 10 χρόνια. Αν θέλει κανείς σίκα, ελπίζω να μην χαλάνε. Να έρθει να με βρει, κάνω giveaway σίκα. Και τελευταίο, oversize, λευκά t-shirt και τώρα έχει μουστάρδες. Τι είναι αυτή, λερωμένα ρούχα. Μυρίζει καινούργια, αλλά έχει κόκκινο πράγματα. Περίεργο, full θα πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω. Τίποτα εκτός πλάνου. Νομίζω ότι πέρασαν πολλά χρόνια για να το σεβαστούν αυτό στο σπίτι και το σεβάστηκαν και είναι ό,τι ήθελα ακριβώς. Δηλαδή ήθελα όλα αυτά τα σίκα. Δεν ξέρω μήπως κουνάει κάποιος στη σικιά. Και... όχι, θα το κοπεί αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχω τόσα σίκα. Καλή φάση όμως. Φτιάχνω γρήγορα να φάω κάτι και ταυτόχρονα θα ψήσω το κοτόπουλο που αγόρασα το πρωί από το σούπερ μάρκετ. Εσείς θα δείτε μόνο να τρώω και να ξέρετε ότι ταυτόχρονα ψήνετε και το κοτόπουλο. Όση ώρα τρώμε. Μέσα στις μπλούζες είχε κρυμμένο ένα πενιντάρικο. Μάλλον αυτός που έβαλε το πενιντάρικο τη λέρωσε με σάλτσα την μπλούζα. Που το έβαλε η μάνα μου, μάλλον επειδή τη το ζήτησα, και όταν τη το ζήτησα, δεν είναι ότι μου κάνει δώρο έτσι. Μου λέει: Γιατί τα έφεγες τα λεφτά σου, πληρώθηκες πριν 5 μέρες, ξέρω εγώ. Και της εξήγησα που χάρασα τα λεφτά, της εξήγησα ότι δεν τα έχασα. Απλά είπα: Βάλε και ένα πενιντάρικο από σένα, αφού δεν έχω παππούδες και γιαγιάδες, να ρεφάρουμε, κατάλαβες. Τώρα, άμα έχω όρεξη, θα βάλω δεύτερη κάμερα και θα την πάρουμε με μεγάφωνο να της πω ότι πέταξα τις μπλούζες επειδή ήταν λερωμένες και δεν βρήκα τα λεφτά. Καλή πλάκα. Θα συγχυστεί full, να ξέρεις. Τώρα, εξής στο My Market Αυτό εδώ έχει φθηνό κοτόπουλο. Μερικές φορές το έχει και 6,30, 6,50. Αλλά δεν έχει κρεοπόληδες. Δηλαδή αυτός που δουλεύει είναι πολιτής και τα έχουν ήδη συσκευασμένα. Τώρα του λύσαν το φιλετάρι και έκανε αυτό. Το κόψε. Ούτε σαν χοντρή τηγανιά, ρε μαλάκα, ο Αούγκανος. Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να είσαι κρεοπόλης για να μπορείς να κόψεις ένα κοτόπουλο. Θα σας δείξω πώς μαγειρεύω κοτόπουλο. Το βάζω εδώ, πετάω όλα τα μπαχαρικά από πάνω. Κόβω κάτι τένοντες κόκαλα που αφήνουν οι κρεοπόληδες. Και βάζω εδώ πέρα, απλά το πετάω μέσα και το ρίχνω στο φούρνο και είναι έτοιμο. Τέταρτο γεύμα, σίκα. Προφανώς θα βλέπετε συχνά, μάλλον από το και το εξής. Δεν ξέρω αν είναι πυκνά σε θερμίδες ή όχι, δεν μπορώ να το ψυχολογήσω. Δηλαδή, όλο αυτό έχει 148 θερμίδες, που είναι κάπως λίγο, αλλά είναι και οκ, γιατί είναι μια μπουκιά και είναι γλυκά. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι καλά για μπάλκι ή όχι, θα δούμε. Επίσης, δεν τα ξεφλουδίζω γιατί είμαι άντρας. Και δέχομαι μια τεράστια σαλάτα. Στόριους, πώς γίνεται να τρως 4.000 θερμίδες και να τρως ακόμα σαλάτες μεγάλες? Ποιος είσαι? Δεν ξέρεις τίποτα, μπρο. Όταν θα φτάσω 5.000 θερμίδες και θα μπορώ να το χειριστώ καλά. Καλά, σίγουρα θα είμαι bloated. Αλλά θα με θυμηθείς και θα λες ο Νεστόριους είναι μπροστά. Διαχειρίζεται το volume ήδη. Επίσης, με τα πόδια μπορώ να φάω τα πάντα. Οπότε, let's eat. Πεινάω! Last meal. Κάπως έτσι, ακόμα ένα βίντεο τελείωσε. Ευχαριστώ full που στηρίζετε για αφήνετε σχόλια και διαβάζω τα πάντα. Απαντάω σε κάτι που με τριγκάρει εκείνη την ώρα. Ότι είναι πολύ σημαντικό το λέμε και σε βίντεο ή ότι θέλω να θίξω. Αύριο δουλεύω, δεν έχω δει που δουλεύω για να μην απογοητευτώ μετά την προπόνηση ποδιών. Αν δεν κοιμηθώ αύριο θα στεναχωρηθώ και θα μου χαλάσει και το σημερινό ύπνο, οπότε δεν το κοιτάω καν. Θα το μάθουμε αύριο που δουλεύω. Τώρα κοιμάμαι. Εσείς τι κάνετε? Έχετε αφήσει ήδη σπαθιά κάτω? Βλέπω σπαθιά. Γιατί δίνουμε μια μάχη, το παλεύουμε όσο μπορούμε. Πάμε, προχωράμε. Βλέπουμε progress στα πόδια, βλέπουμε παντού. Ένιωθα χάλια, αλλά πήγα καλύτερα. Νιώθω ότι αποδίδει το φαγητό, ο κόπος, όλα αποδίδουν. Αργά, αλλά αποδίδουν. Σταθερά και αργά. Μπορεί να μου πάρει 5, 6, 7, 8 χρόνια παραπάνω από κάποιον άλλον. Αλλά από εμένα σε optimal συνθήκες, αλλά θα πάω εκεί. Αν δεν μπορείς να τρέξεις, περπάτα. Αν δεν μπορείς να περπατήσεις, μπουσούλα. Γεια.